Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα. Επιστρέψαμε στο Jumble Basketball League για ακόμα μια συναρπαστική σεζόν. Σήμερα αντιμέτωποι κύριοι Ταϊρίς, πέρσι πήγαν στο τελικό με την ΜΚΟ που επίσης πήγε στο τελικό του Summer League. Νομίζω θα είναι μια πολύ καλή μάχη, αν και έχουν απουσίες και οι δύο ομάδες. Στην επίθεση ο Ταϊρίς Σόλιτ. Ο Τσουσάκης ψάχνει το Λάδα, ο οποίος χάνει την μπάλα. Νομίζω μόνος θα χάσει την μπάλα. Ζιγούρης έχει κλέψει. Φλιπ. Άστοχη προσπάθεια. Και το rebound για τους Ριβαϊρείς. Στόλις έχει πασάρι. Δύσκολο πως από το Λαδά, ωστόσο σκοράρει πάρα πολύ ωραία. Και ανοίγει το σκορ. Κατεβάζει Ζιγούρης. Κολλημένος πάνω το Πλεξουσάκης. Ζιγούρης φτάνει μέχρι μέσα. Δύσκολη ενέργεια, άστοχη. Βιδάλη στο επιθετικό rebound. Αστοχή με τη σειρά του. Και άλλο ένα rebound για τη ΜΚΟ από τον Αγγελίδη αυτή φορά. Ωστόσο η κατοχή θα περάσει τα Ταϊρίς. Επαναφέρει ο Σάρης. Στόλις κατεβάζει. Λεξουσάκης. Λαδά σκρινάρει. Ωραία πάση στη Γαμαίο. Ωραία στον Πλεξουσάκη αυτό με σειρά του. Αστοχή από κοντά. Αυτός ο Βιδάλης θα πάρει το rebound. Αγγελίδης. Πάρα πολύ δύσκολη πάσα. Στο Μάινα. Νομίζω ότι και να ήθελε δεν θα μπορούσε να την πιάσει. Και κατοχή στην ομάδα του Κόουτς Κουσούλη. Κατεβάζει και πάλι ο Στόλης. Πλεξουσάκης. Για να δούμε ποιο είναι το σύστημα. Σαρής, Στόλης. Για αμέσως από τα 6.75 είναι άστοχος. Ζιγούρης παίρνει ένα ακόμα rebound. Βιδάλης ρολάρει εξαιρετικά. Αστοχή ωστόσο από κοντά, αλλά θα σαμαζέψει. Λεξουσάκης. Στα ασφαλή χέρια του Στόλη. Πολύ καλή άμυνα του Βιδάλη. Δεν ξέρω να κλέψει τόσο Ζιγούρης. Νομίζω ο Ζιγούρης ότι έκλεψε. Ο οποίος πάει και στον εφηδιασμό και τελειώνει εξαιρετικά. Για το 2-2. Δύο και λεπτά από όταν ξεκίνησε το μάτς. Σκόραραν παίκτες ΜΚΟ, ωστόσο ο Σαρής βρίσκει πάρα πολύ ωραία τη Γαμαίο για ένα εύκολο καλάθι. Πραγματικά κοιμήθηκε η άμυνα της παρέας του Βιδάλη. Μάινας πάει εναντίον του Σαρή, κερδίζει το φάουλ της. Πρώτες βολές στο μάτς. Μέσα πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Ισοπαλία λοιπόν. Μηδενίσκει το κοντέρ. Σαρίς παίζει με το Στόλι. Γρήγορα στο Πλεξάκι, ο οποίος έκοψε πάρα πολύ από την baseline. Σαρίς δε στο τρίποντο, είναι ελεύθερος. Εκτελεί, αστοχή παρόλα αυτά. Ζιγούρης μαζεύει. Δίνει στο Μάινα, ο οποίος είναι ήδη απέναντι. Είναι τρεις πάνω του. Πασαρία και ο Μάινας. Βιδάλης. Η μπάλα έχει βγει εκτός από την νομίζω δύσκολη πάσα του Μαχαβιόλου.
Κωστάκης. Πολλά να ετοιμάζεται για τον Καϊρής και Αρχιώτης από την άλλη πλευρά. Η μεταγραφή για τον Μικιό. Παράλληλα, baseline drive και ωραίο καλάθι από το Στόλιο. Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά του μάτς. Δύσκολο σουτ και άστοχο από τον Αγγελίδη. Στόλιο στο rebound. Βιτάλης βγαίνει ωραία. Λετσισάκης, άλλη μια ωραία πάσα από Ζρυταερής και εύκολο καλάθι για τον Γαμαίο. Το έκανε να φαίνεται εύκολο, δεν ήταν εύκολο. Ζιγούρης. Περνάει πολύ ωραία το στόλι και έχουμε φάουλ μάλιστα. Ζήτησαν βήματα κάποιοι παίκτες στο Ζρυταερής. Ωστόσο, οι διαιτητές είναι πιο κοντά στις φάσεις από εμάς, έχουν πιο καθαρή εικόνα. Να δούμε λοιπόν Ασπιώτης, παίκτης με εμπειρία και μεταγραφή της ΜΚΟ. Όχι φυσικά μόνο αυτός. Μέσα η πρώτη βολή. Διαχείριο Ζιγούρη. Μέσα και η δεύτερη. Απαντάει άμεσα στην αλλαγή ο Κώστας Ζρυταερής και ο Κοστούλας θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντί του Σάρη. Κατεβάζει ο Στόλης, Κοστούλας, Λεξουσάκης, Γραδάς ανεβαίνει και ένα σκριν. Λεξουσάκης παίρνει την baseline και κερδίζει ένα φάουλ. Ακόμα μια παραφορά για τους Ζρυταερής. Στόλης στο Γαμαίο, στο πολύ καλό Γαμαίο μέχρι τώρα τουλάχιστον. Με δικαιώνει. Πατά και εκτελεί. 16. Μάινας, Ζιγούρης, ένα τρίποντο. Εξαιρετικό και αυτό το σούτ όμως. Στον ένα πόντο διαφορά. Αυτό και ο Κοστούλας. Ας πει ότι τις έχει μαζέψει. Μάινας. Το ζυγίζει, είναι αρκετά άστοχος, Κοστούλας στο rebound. Στόλης κάνει καθαρά την μπάλα από τον Αγγελίδη, ο οποίος πάει σε έναν εφηδιασμό, αστοχή, ο Βιτάλης είναι εκεί. Δεν σκοράει με δεύτερη προσπάθεια. Λαδάς μαζεύει. Γιαννέως κατεβάζει. Δεν βιάζεται. Απολάνει και τα σκάλου περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Θα είναι πιστεύω και δυνατό ματσάπ αυτό. Πολάνιο, δυνατή παίκτης και οι δύο. Κοστούλας κερδίζει δύο βολές. Δύσκολο το drive που πήρε. Ωστόσο, το μη χείρον βέλτιστο. Μέσα πρώτη βολή. Έξω η δεύτερη. Δασκάλου παίρνει το πρώτο rebound για αυτόν της βραδιάς. Θα κατεβάσει ο Ζιγούρης. Βιδάλης. Αστοχή. Ένας σκόρερ. Ένας πολύ καλός παίκτης και αμυντικά και επιθετικά.
Για μένα έχει πάρει το rebound. Για να δούμε. Βρίσκει σε πότε αντιπάλου. Λεξουσάκης το αναφέρει. Στόλι. Απολάνιο. Πάνω από το δασκάλο. Δεν έχουμε βολές ακόμα. Στόλις, Ολάνιο με πρόσωπο στο καλάθι. Αστοχή, είναι όμως εκεί που πρέπει για μέρος. Στόλις, μέσα, πάρα πολύ καλό σουτ. Από τα 7 μέτρα. Μπορεί και κάτι παραπάνω. Για το 14-9. 2-30 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Βιδάλης γυρνάει εξαιρετικά αστοχή, παρόλα αυτά μόνος του. Πλεξουσάκι στο rebound. Και είναι εκεί που πρέπει. Ο Γκάρτ στον Τριταήρης. Κοστούλας, μία τρίπλα και καλάθι και φάουλ. Από την πάσα και αν αλλού του για μένα. Έξω βολή, Κοστούλας παίρνει το rebound. Αν δεν είναι επίθεση. Σκρίνει επιλογής. Απολάνε ρολάρι. Πόπο όμως από τον playmaker. Κοστούλας. Για μέως ένα τρίποντο. Δασκάλου μαζεύει. Βλέπει κατευθείαν τον Τζιγούρη. Μάινας. Πολύ ωραίο καλάθι. Ωραίο post game. 16-11. 1,5 λεπτό. Για το πρώτο άρτια μπασκετικό δεκάλεπτο. Λεξουσάκης. Αυτό και ο Κοστούλας. Αστιώτης μαζεύει το rebound. Θα κατεβάσει ο ίδιος. Παίζει άλλο σε όλες τις θέσεις του γηπέδου. Λίγιο χρόνο, Ζιγούρης ένα τρίποντο, δύσκολο και άστοχο. Πλεξουσάκης θα μαζέψει. Κολάνιο. Λεξουσάκης με ταμπλό μέσα. Για 6-7 λεπτά η διαφορά ήταν πάρα πολύ μικρή. Στα τελευταία όμως οι Τριταήρηδες παίρνουν κεφάλι. Φυσικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για διαφορά ασφάλειας. Αυτός 8 πόντι είναι 8 πόντι. Καλάθι και φάουλ από το Βαχαβιόλο και ευκαιρία να ροκανίσει κι άλλο τη διαφορά. Έμεσο τρίποντο, πολύ ωραίο. Δέκα ακόμα δευτερόλεπτα και αμέως Κοστούλας, τρίπλες, 4 δευτερόλεπτα και αμέως Αχολάνιο. Δεν υπάρχει φάουλ, για να δούμε, όχι δεν υπάρχει φάουλ. Ούτε ένα δέκατο δευτερόλεπτο. Συγγνώμη, 7 δευτερόλεπτο, ούτε ένα δευτερόλεπτο θέλω να πω. Ξεκίνησα από νωρίς τα bloopers. Αχολάνιο στη λήξη.
επαναφέρει ο Λαρετζάκης. Στόλης, Αφολάνος θέλει να πάρει θέση. Πολύ καλή όμως η άμυνα του Βιδάλη. Ζιγούρης κλέβει. Είναι το λάθος. Ασκιώτης. Μάινα, το Ζιγούρη. Άστοχο τρίποντο, ο Βιδάλης όμως είναι εκεί που πρέπει. Και από κοντά τελειώνει πολύ ωραία τη φάση. Με ταπλό. Τα βασικά του χαθλήματος. Εξαιρετικός τους με καμπύλη. Από το Λαρετζάκι. Για το 21-16. Ασκιώτης. Ένας φίλος γκάρτ. Βλέπει το Μάινα. Κοστάρει ο Βιδάλης. Αστοχή. Δεύτερη προσπάθεια, τρίτη μέσα. Παίζει βόλεϊ κάτω από το καλάθι. Είναι απίστευτο. Ας και ο Λαρετζάκης μαζεύει ο Αφολάνιο. Αστοχή από κοντά, Ζιγούρης το rebound. Της. Βρίσκει χώρο, τρομερό, καλάθι και φάουλ. Έτοιμος για το έμεσο τρίποντο ο Ασκιώτης. Δεν το πραγματοποιεί. Μάινας όμως το rebound. Ζιγούρης. Ένα ακόμα σουτ, άστοχο. Βιδάλης είναι εκεί που πρέπει. Έχει μαγνήτη πραγματικά. Ασκιώτης προσποιείται. Τρομερό ρολ. Δύσκολη εκτέλεση, πολύ ωραία ωστόσο. Λαρετζάκης έχει μαζέψει. Λεξουσάκης, εξαιρετικό drive. Ζιγούρης κατεβάζει. 7 και 28 για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Πάσε στο Βαχαβιόλο. Βιδάλης. Αστοχή. Ασκιώτης εκεί που πρέπει. Ρολάρι, προσποιείται. Κάνει βήματα. Σαρής. Στόλης. Μιλθυγαμέο. Ένα τρίποδο από το τελευταίο. Είναι άστοχο. Ζιγούρης μαθαίνει το rebound. Στάωρο το βήμα του νομίζω αυτή τρίπλα. Τέλος πάντων. Σαν να λέμε ότι τα σχόλιά μας περισσεύουν. Καθώς οι δύο διαιτητές είναι εκεί που πρέπει, βλέπουν καλύτερα από μας. Σκιώτης κλείνεται, αστοχή, μαζεύει ο Λαρετζάκης. Πολύ δύσκολη αυτή η ενέργεια. Κατεβάζει ο Σάρης. Είναι στη Γαμαίο. Σάρης. Λεφτάρι, Γαμαίος. Ωραία κίνηση. Αυτή και ο Λαρετζάκης. Ασκιώτης έχει πάρει το rebound. Δεν βλέπει την δύσκολη φάση ομολογουμένως. Μάινα συγκρατεί. Ζιγούρης. Τώρα έχουμε βιασμό. Όχι. Αγγελίδης άστοχος. Σάρις μαζεύει το rebound. Είναι λίγο ροντέο το μάτς.
Αποστόλης και κερδισμένο φάουλ από το Ζιγούρι. 5 και 49 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σαρίς, δύσκολη προσποίηση, ας το και από κοντά, Δασκάλου μαζεύει. Βιδάλης είναι άστοχος, Σαρίς το rebound, Στόλης κατεβάζει. Πολύ ωραία κίνηση Λαρετζάκη, εξαιρετικό καλάθι μετά από προσποίηση. Σάρις μαζεύει. Στόλου στοχή, πραγματικά γλύφει η Στεφάνη η μπάλα. Εκεί πάρει ο Ζιγούρης το rebound, Βιδάλης είναι στα 6.75, τριπλάρι. Βρίσκει το Μάινα, δοκιμάζει ένα στάκι ο τελευταίος. Αστοχή. Σάρις παίρνει κι άλλο ένα rebound. Και ο Στόλης θα στήσει μια επίθεση. Διαμέως Λαρετζάκης κλείνεται. Υπάρχει φάουλ από τον Βιδάλη. Κρίνεται να βγει ο Κοστούλας μόνος του. Αν κατάλαβα καλά, δεν συνέβη αυτό. Σαρίς, καθαρή άμυνα του Μάινα. Κοστούλας όμως παίρνει το rebound και εν συνεχεία κάνει τη λάθος πάσα. Εύκολο καλάθι. Από το Λάδα. Βιδάλης, αστοχή, μαζεύει και τελειώνει τη φάση με δεύτερη προσπάθεια. Από τους 8 πόντους οι 6 είναι του Βιδάλη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πολύ δουλειά από τον Ψηλό. Της Μικιό. Καμέως. Εξαιρετική πάσα. Στον αμαρκάριστο. Κοστούλα. Για ένα πολύ εύκολο καλάθι και το 29-22, 2-50 για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 20 λεπτά του μάτς. Αγγελίδης, αυτό και ο Ζιγούρης και πάλι. Λαδάς έχει μαζέψει, θα κατεβάσει ο Στόλης. Κοστούλας, 5 ακόμα δευτερόλεπτα,
Ένα νέο δύσκολο σουτ. Μαζεύει ο Λαδάς και από κοντά τελειώνει με εύκολη τη φάση. Δασκάλου, αστοχή, αστοχή, μαζεύει. Ζαρτζάρεται, αστοχή, μαζεύει και πάλι. Αστοχή και πάλι. Τρομερό. Κοστούλας. Χωρίς την κορυμπάουν. Στόλης, ωραία πάσα. Και εύκολο καλάθι από το Λαδά. Οι συνεργασίες είναι υποδειγματικές. Από τις Βιτάιρες. Σάρις έχει πάρει το ριμπάν από την προσπάθεια του Μαχαβιόλου. Κάτι δευτερόλεπτα ακόμα. Λεξουσάκης ψάχνει τον Κοστούλα. Δύσκολη πάσα, συγκρατεί όμως τελευταίος και κατοικημένη στην ομάδα του. Διαποδός Ζιγούρη. Λεξουσάκης Βολάνιο. Σπλίτ. Άστοχο σουτ. Ο Λεξουσάκης μαζεύει την προσπάθεια του Λαρετζάκη. 10 ακόμα δευτερόλεπτα για την επίθεση και 30 για το σύνολο. Για μέω σε ένα εξαιρετικό drive. Έντεκα δευτερόλεπτα. Μαχαβιόλος κερδίζει φάουλ από για μέω. Από 3 φάουλ κάθε ομάδα. 8 και 8 για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Και νομίζω ότι κάπου εδώ έχουμε βολές. Ο Πλεξουσάκης έκανε το φάουλ και ο Ζιγούρης θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Έξω μια μέσα. Λεξουσάκης. Ωραία εκτέλεση, ωστόσο είναι άτυπος. Ζιγούρης στην πρώτη επίθεση της Μίγιο για το δεύτερο. Ημίχρονο. Βιτάλης ποστάρει. Αστοχή, μαζεύει ο Ασκιώτης και από κοντά τελειώνει τη φάση. Δεν θα εκθιάσω άλλο τη μαγειρικότητα του Βιδάλη. Ο Σπιώτης αποδεικνύεται εξίσου δυναμικός. Απολάνιο από μέση απόσταση, το έχει το σουτάκι αυτό, μας το επενθυμίζει για το 37-25. Νομίζω ότι ζητάει ένα σκρίνι και πέρα ο Ζιγούρης, για να δούμε. Δεν είμαι σίγουρος για το σύστημα που παίζουν. Ασφιώτης θα πάρει την μπάλα, δίνει στο Βιτάλη. Και ο τελευταίος πάει στις βολές. Έξω πρώτη βολή. Thank you.
Έξω και η δεύτερη. Πλεξουσάκι στο rebound. Και Στόλης θα στήσει ακόμα μία επίθεση. Ψάχνει χώρο. Πλεξουσάκης στο Κοστούλα. Πάλι Πλεξουσάκης. Στόλης στην baseline. Από εκεί μας χάρισε ένα ωραίο καλάθι. Ωστόσο σπλιτάρει. Λαρετζάκης στοχή και η κατοχή περνάει στην παρέα του δασκάλου. Που με ένα τρίποντο ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό. Για να δούμε. Μάινας. Γυρνάει δύσκολη ενέργεια. Άστοχος Λαρετζάκης στο rebound. Στόλης κατεβάζει. Λαρετζάκης, πολύ ωραία πάσα στο Λεξουσάκη. Ασπιώτης όμως σαν άλλο Σούπερμαν έρχεται και ανακόπτει την επίθεση. Πολύ ωραίο ρόλο από τον Κοστούλα. Λεξουσάκης. Στόλης, τιμωρή. Βιάλης θέλει να αποστάρει και πάλι. Κερδίζει χώρο και κερδίζει και το φάουλ από τον Κοστούλα. Αστιώτης, τρομερό καλάθι από πάσα αυτή τη φορά του Βιδάλη. Λίγες προσπάθειες σήμερα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι σε καλό φεγγάρι η ομάδα. Οπότε είναι το λεγόμενο δεν χρειάστηκε. Στόλης από εκεί που ευστόχησε πριν αστοχή τώρα. Ας πει ότι παίρνει το rebound. Κάνει τη λάθος πάσα όμως. Λεβεζάκης κλέβει. Και δύο βολές για τον Κοστούλα από το φάουλ του Ασπιώτη. Yeah. 39-27 το σκορ, 7 και 20 για τη λήξη της τρίτης τροφής του σημερινού αγώνα. Σε ένα μαραθώνι, σε ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει απόψε. Yeah. Με πάρα πολύ τρόμο, με πολύ δυνατές μάχες. Με μια πρώτη κατηγορία πιο δυνατή από ποτέ. Αυτή και ο Κοστούλας αφολάνε όμως είναι εκεί που πρέπει και τρομερή τάπα από το Μάινα. Ψάχνει χώρο, ωραία από αυτόν Αχολάνιο. Ο οποίος στοχεί, Λεξουσάκης μαζεύει, δίνει στο Στόλη. Στόλης από τα 6 μέτρα μέσα. Η παρέα του να ανεβάσει στροφές καθώς 41-29 είναι ένα δυνατό σκορ. Αστοχή ο Λαρετζάκης.
Αγγελίδης μαζεύει, δίνει στον ελεύθερο Βιγάλη, offside. Τα λέγαμε για το πλην 10, 41-31. Ο Βιγάλης βγαίνει και πάλι μπροστά. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ζώνη από εδώ και πέρα. Έχω μια αίσθηση ότι έχει σταθεί ο Στόλης. Λαρετζάκης, Λεξουσάκης. Τρομερή πάσα στον αγώνα και πολύ ωραίο καλάθι. Αγγελίδης κάνει τον λάθος, Λεξουσάκης κλέβει, ευνηδιασμός, Πολάνιο, από τα 4,5 μέτρα αστοχή, μαζεύει ο Μάινας. Βιδάλη στον ευνηδιασμό μέσα από την πάσα του Παχαβιόλου. Ένα χρόνο νωρίτερα να είχε κάνει το release, θα είχαμε καλά φάουλ. Αυτό και ο Βλεξάκης. Αγγελίδης με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει. Παχαβιόλος. Θα πάει στις βολές. Έξω πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Λεξουσάκης, πολύ δύσκολη πάσα, λέει Βαγγελίδης, Ζιγκούρης μαζεύει, ψάχνει το Βιδάλη, ο Λεξουσάκης όμως έχει γυρίσει έγκαιρα και ανακόπτει ένα ακόμα ευνηδιασμό. Τρομερό σου, Ζιγκούρη. Για το 43-36, 4 λεπτά πριν τη λήξη του 3 λεπτού. Πάλω το Μαχαβιόλο. Και πολύ για τον Κοστούλα. Σφίξαν οι άμυνες, 4 φάουλ κάθε ομάδα στα 4 λεπτά πριν τη λήξη του μάτς. Μέσα η πρώτη βολή από τον Κοστούλα. Μέσα και η δεύτερη. Και ο Σαρίς θα δώσει μερικές ανάσεις στον Κοστούλα. Ο Ζιγούρης με σχόρεται και μαζεύει ο Μαχαβιόλος. Φάουλ και βολές για το Μαχαβιόλο. Μέσα πρώτη βολή. Πολύ δεύτερη.
Μητσοτάκης. Οδεύουμε στο τρίτο λεπτό για τη λήξη του δεκάλεπτου. Πάμε και ο Πλεξάκης μαζεύει. Ο Αγγελίδης πάει να κλέψει ο Στόλης. Όμως κατοχή θα μείνει μικίο. Ο Ζιγούρης έχει τραυματιστεί. Μάλλον κάποιο τράβηγμα. Τουλάχιστον ελπίζουμε να είναι κάποιο τράβηγμα, να μην είναι κάτι σημαντικό. Και πρώτη βοήθεια του παρέχονται αυτή τη στιγμή. Αν το και ο Βιδάλης ένα τρίπο, το Πλεξάκι μαζεύει. Διαμέως. Εξαιρετικό σουτ. Έστωχο τρίποντο. Νομίζω ότι αυτός, εάν και σε ομάδα θα είναι MVP. Από βέβαια έχει δρόμο ακόμα το μάτς, αστοχή. Ο Αγγελίδης και μαζεύει. Σάρης, Πλεξάκης είναι μόνος του και από την εξαιρετική πάση και πάλι του Γιαμέου. Το σκορ γίνεται 50-36, 2-17 για τη λήξη του 30 λεπτού. Βιτάλης, ανάμεσα σε δύο. Θέλει να παίξει με πρόσωπο. Βήμα πλάι, καλό σου τα λάστοχο. Πλεξουσάκι στο rebound. Μεγαλώνει κι άλλο τη συλλογή το rebound του. Πλεξουσάκης κλείνεται. Ψάχνει την πάσα, δίνει στο Στόλη. Αυτό σου σαρεί. Σαρεί ένα τρίποντο άστοχο δασκάλου. Τσιμπάει την μπάλα. Παναγιώτο μαζεύει. Βιδάλη. Αστοχή, μάλιστα. Λάδα έχει πάρει το rebound. Στόλη, σαρεί. Λεξουσάκη. Διαμέο Λαδά. Δύο βολές από το φάουλ του Βιδάλη. Ένα και 13 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Έξω πρώτη βόλη. Έξω και η δεύτερη. Βγάλει το rebound. Καραβιόλος θα πάει στις βολές. Και πάλι. Αρκετές βολές. Σε αυτό το δεκάλεπτο. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Διαμέως. Κοστούλας. Καλώς το Διαμέο. Δύσκολο τρίποντο. Μέσα και αυτό. Πολύ καλή δουλειά από τον Γκάρτ. Εμπριταϊρής, Βιτάλης. Αστοχή ο Μάινας, μαζεύει και πάλι ο Βιτάλης. Αστοχή από κοντά, ωστόσο. Σάρι στο rebound.
Λαδάς. Προσπίτη Γαμέος πασάρει εξαιρετικά. Και σκοράρει ο Κοστούλας. Σε μπίσμο ο Γαμέος. 12,8 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 55-38. Το ακόμα δευτερόλεπτα Αστιώτης. Θα ψάξει το drive, όχι, σπλιτάρει. Αχαβιόρος κλείνεται. Και η μπάλα μένει στα χέρια του. Απίστευτα πράγματα. Επαναφέρει ο Λεβιτζάκης. Δεν μετράει το τρίποντο. Ένας παλαιοτσιώτης στην κορυφή. Τώρα που δημιούργησε είναι εκτός παιχνιδιού. Θα αναλάβει αρκετά το χειρισμό. Βιτάλης, αυτή εκεί. Νταρετσάκη συγκρατεί. Κοστούλας. Ψάχνει το Λαδά. Και άλλη μια εκπληκτική άμυνα του Μάινα. Καρμπώνει φάση. Είναι όμως να δει. Λάβος ο Κοστούλα, μαζεύει ο Βιτάλης. Θα τρέξει συνδυασμό, ανεβάζει ταχύτητα, τρομερό και έχουμε απίστευτο καλάθι και μπόνους μια βολή. Έχει μαζέψει ο Γιαμέος. Αυτό και ο Λαρετζάκης μαζεύει το rebound. Με κόντρα Αγγελίδης. Σαρίς βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα επανέρχεται. Μαχαβιόλος ζαρτζάρεται και τελειώνει πάρα πολύ ωραία τη φάση. Ροκανίζοντας κι άλλο διαφορά. Είναι από τη 42 πλέον. 7 και 49. Για τη λήξη του μάτς. Απίστευτη τάπα του Μάινα. Αυτό έχει ο Βιτάλης, μαζεύει ο Κοστούλας.
Λουκάκη και ο Λαδάς, μαζεύει ο Μάινας, ο οποίος αμυντικά κάνει πάρα πολύ καλό μάτς. Βιντάλης κλείνεται και αυτό εκεί. Όλη η ομάδα πάνω του. Ψάρις έχει μαζέψει. Νομίζω ότι εκεί που σηκώθηκε ο Βιντάλης είναι δύσκολο να το δει φάουλ, καθώς ήταν όλη η ομάδα πάνω του πραγματικά. Ακόμα δευτερόλεπτα. Θα πάει σε ένα τρίποντο. Αστοχή. Τώρα όμως έχει την ευκαιρία να σκοράρει με βολές. Αφολάνε και στόλες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Ρεζέις και Κοστούλες θα πάρουν μια ανάσα. Η πρώτη βολή νάστηκε. Το ίδιο και η δεύτερη. Μάινας το rebound. Ποιότης. Ο Μάινας. Έχουμε όμως φάουλ διαιτητής. Η τεχνική που δόθηκε δεν εκμεταλλεύτηκε η ομάδα της ΜΚΟ. Άστε και ο Βαχαβιόλος. 6 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Συν 13 για τους Ριταϊρείς. Στόλις για Αμέως. Στο και ο Χολάνιο. Αστείο της έχει μαδεύει το rebound. Μάινας κόβει. Αστείο της. Παίρνει με το Μάινα. Ωραία κίνηση. Δεν του κάνει το χατήρι πάλι όμως. Λάδα στο rebound. Κοστούλας μέσα. Γυρνάει πάρα πολύ ωραίο το σώμα του και εκτελεί. Και σπάει το Ρόντι σε αυτό το δεκάλεπτο. Ας το γεωσπίω της. Στόλις, Ολάνιο, που του κάνει το χατήρι. Πιότης το rebound. Μαχαβιόλος είναι απέναντι. Λάθος πάσα. Για μέως κλέβει ένα συναντίον. Δύο. Αστοχή. Έρχεται σαν τρέιλερ. Ο Κοστούλας. Λαδάς περνάει στον πάγκο όπως και δασκάλου. Πήρε όλα τα βήματα, αστόχης όμως όπως και ο Αστριώτης. Αστοχή ο Αγγελίδης, ο Βιδάλης εκεί που πρέπει για πόλο στη φορά. Μαζεύει την μπάλα και τελειώνει τη φάση. 5-44. Πάρα πολύ δουλειά από τον Βιδάλη. Για νέος ρολάρι και αστοχή.
Παίρνει όμως το rebound. Δεν σκοράρει και η κατοχή περνάει. Στην Μικιό. Τέσσερα τελευταία λεπτά. Μικιό στην επίθεση. Ας πει ότι στείνει παιχνίδι. Ο τραυματισμός Ζιγούρη τον έχει βάλει καθαρό. Playmaker. Τρομερό λάθος. Το δασκάλο ακούμπησε δικτάκι και βοήθησε στο να μπει το καλάθι. Δεν ξέρω καν να το κάνει επίτηδες. Καλή φάτο. Περνάει στην ιστορία και αυτή η φάση. Κοστούλας είναι μόνος που ξεμαρκάρει τους και εκτελεί. Θα σπίω ότι αυτό και ο Βιδάλης πολλά ανεμαζεύει για μέος, τα βάζει με όλους, δύσκολη εκτέλεση. Ο Βιδάλης τελειώνει εξαιρετικά τη φάση από την πάση του Παχαβιόλη. 51-46, 2-36 για να κλειδωθεί ο πρώτος αγώνας του Βενιάς για τις δύο ομάδες. Στόλης επαναφέρει. Λεξουσάκης. Πολάνιο. Άστοχη. Λεξουσάκης το rebound από τη βολή. Άστοχη και αυτή με σειρά του. Ασπιώτης θα πάρει την μπάλα. Θα κατεβάσει ο ίδιος. Είναι στο Μάινα. Βιδάλης, δύσκολη πάσα του Μάινα. Λάθος. Για μέος. Άστοχος. Δασκάλου μαζεύει. Μάινας. Αστοχίζει με δύσκολη ενέργεια. Παναφέρει ο Μάινας στο Βιδάλη. Φτάχνει χώρο για τον τράιβο Βιδάλης. Κερδίζει δύο βολές. Τίποτα παραπάνω. 1-34. Αν και έχουμε δει πολλά στο μπάσκετ, αυτό το μάτς νομίζω ότι δεν γυρνάει. Έξω πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. Λεξουσάκης. Κούλας, κάνει το λάθος, ας πει ότι σκλέβει. Βιδάλης. Παχαβιόλος πατάει γραμμή και σκοράρει. Για το πλην 10, Λαρετζάκης. Σαρίς με το σταγονόμετρο σκοράζουν στο τελευταίο δεκάλεπτο. Σίγουρα δεν είναι αυτή η εμφάνιση που θα ήθελαν. Κρυζαίρης. Θα μου πεις και έναν καλό τρίτο. Θα σου πω ότι το στάνει. Νομίζω ότι ο coach έθελε κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων. Πάσε και ο Λαδάς. Θα σου πει ότι παίρνει το rebound.
εκεί είναι το λάθος. Πλεξουσάκης. 35 ακόμα δευτερόλεπτα, το συν 10 παραμένει. Σαρίς, καλό σουτ, άστοχο όμως, ας πει ότι μαζεύει. Νομίζω αυτή είναι η τελευταία επίθεση. Το αγώνα. Δασκάλου, αστοχή, είναι άτυχος και κάπου εδώ το μάτς τελειώνει. 59-49, νικητές, οι Ριταϊρείς. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.